μίλησε για την ανάγκη η τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο και να βοηθάει τους συμπολίτες μας. Και όντως ήταν επιταχυντής των εξελίξεων και η πανδημία του κορονοϊού. Καλό θα ήταν ίσως και ο κ. Σπυρακάκης να συνεργαστεί και με το Υπουργείο Εργασίας για να δούμε τι γίνεται. Ανακοινώθηκε χθες τις εκκρεμείς συντάξεις, οι οποίες διπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να δώσει ίσως και τα φώτα του στο Υπουργείο Εργασίας για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί και πολύ ευαίσθητα κοινωνικά στρώματα. Mm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μέσα στην πανδημία, όλοι μας είδαμε ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω από τις σχέσεις με συγγενικά μας πρόσωπα και τη δυνατότητα επικοινωνίας μέχρι τις επαγγελματικές μας και πολιτικές μας, αν θέλετε, υποχρεώσεις, αξιοποιήσαμε όλη την τεχνολογία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το κρίσιμο είναι το πώς πάμε από εδώ και πέρα, το πώς αξιοποιούμε αυτές τις δυνατότητες σε μια πιο μόνιμη βάση. Μην βλέπουμε την κρίση ως ευκαιρία η οποία αφορά μόνο αποκλειστικά και μόνο μια περίοδο πολύ περιορισμένη. Και περιμένουμε να δούμε και αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για να τις συζητήσουμε και στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Ας έρθουμε λοιπόν στα της οικονομίας, γιατί καταλαβαίνω και βλέπω ότι από το ΣΥΡΙΖΑ έχετε σηκώσει πολλά τα θέματα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Κάνατε χθες μια δήλωση ότι ο Πρωθυπουργός έφυγε από τις Βρυξέλλες με 7 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Βεβαίως. Γιατί η αρχική πρόταση της Κομισιόν μιλούσε για μια κατανομή η οποία για την Ελλάδα αφορούσε 23 δις επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, grants δηλαδή. Και τελικά αποδεικνύεται και είδαν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες τα σχετικά στοιχεία ότι οι επιδοτήσεις οι οποίες θα λάβει τελικά η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης αθροίζουν περίπου στα 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί βεβαίως η Ευρώπη αποφάσισε να μην προχωρήσει σε επέκταση του προπολογισμού για να καλύψει το σύνολο των αναγκών όλων των χωρών και βεβαίως γιατί άλλαξαν και τα κριτήρια, δυσμενώς για την Ελλάδα, ευνόησαν τις μεγάλες χώρες και εκεί θα περιμένουμε. Μια μεγάλη μάχη, βέβαια. Μια πολύ μεγάλη μάχη, την οποία θα περιμένουμε να τη δώσουμε τη μεγάλη μάχη μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα. Άρα το πρώτο είναι το ποσοτικό. Έτσι, ότι η χώρα μας λοιπόν, παρότι ακούσαμε πολλούς πανηγυρισμούς από τη μεριά της κυβέρνησης, παίρνει λιγότερα. Πολύ σημαντικά λιγότερα από αυτά τα οποία αρχικά υπολογίζονταν. Και το δεύτερο εξίσου σημαντικό, και έρχομαι σε αυτό γιατί άκουσα και τον κύριο Πυρακάκη να μας λέει για την έκθεση Πυσαρίδη. Ότι περιλαμβάνει για την ψηφιακή υγεία. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πού είναι η έκθεση Πυσαρίδη? Δεν την έχουμε δει. Γιατί δεν έχουμε δει ακριβώς ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υλοποιηθούν μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαντάζομαι να τη δώσουν στη δημοσιότητα, αλλά. Κοιτάξτε, εμείς την έχουμε ζητήσει την έκθεση Πυσαρίδη θεσμικά. Δια της κοινοβουλευτικής οδού έχουμε καταθέσει ερώτηση. Μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση και νομίζω ότι είναι πολύ αρνητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και για να κάνουμε τη σύγκριση για να δείτε και πώς κάθε κυβέρνηση τοποθετείται σε αυτά τα θέματα. Εμείς τον Απρίλιο του 2018 προχωρήσαμε για πρώτη φορά μια ελληνική κυβέρνηση και εν μέσω ακόμα μνημονίου στην έκδοση μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Ναι. Εκπονήσαμε μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να τη δημοσιοποιήσουμε αυτή την έκθεση. Ναι. Να είναι κτήμα όλων των Ελλήνων. Κάποια στιγμή το ποιο είναι το σχέδιο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Πάντως η κυβέρνηση λέει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να πάρει 72 δις για την επόμενη εξαετία. Αθροίζει δηλαδή το πακέτο στήριξη συν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Δεν είναι αρκετά χρήματα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι αθροίζει, μίλαμε πορτοκάλια κυβέρνηση. Γιατί είναι άλλο το ΕΣΠΑ, το οποίο είχαμε και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, θα έχουμε και αυτή. Και άλλο η έκτακτη ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία περιλαμβάνει χρήματα, επιχορηγήσεις, αλλά δυστυχώς και περισσότερα δάνεια από αυτά τα οποία αρχικά προϋπολογίζονταν. Είδατε ότι η αναλογία τελικά άλλαξε. Το 2:1 επιχορηγήσεις προς δάνεια έφτασε περίπου στο μισό-μισό, λίγο παραπάνω, 55-45% των επιχορηγήσεων. Αθροίζει λοιπόν, μίλαμε πορτοκάλια. Νομίζω ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή, το κρίσιμο είναι να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, πού θα κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα. Θα δούμε πάλι προγράμματα τηλεκατάρτισης, όπως είδαμε το προηγούμενο διάστημα, τα οποία ουσιαστικά εξαπάτησαν τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους. Θα δούμε προγράμματα τα οποία οδηγούν σε διασπάθηση δημόσιου χρήματος, θα δούμε απευθείας αναθέσεις. Ή θα δούμε τελικά πράγματι έργα, προγράμματα τα οποία τα έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, τα έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία, τα έχει ανάγκη ο κόσμος της εργασίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή πλήττεται. Πάντως και είναι φυσιολογικό η κυβέρνηση να κρατάει κάποια πράγματα, να παρουσιάσει στην ΔΕΘ, όπως και εσείς άλλωστε ετοιμάζετε ένα πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο. Και εκεί να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Βεβαίως, αλλά περιμένουμε το πρόγραμμα, το βασικό σχεδιάγραμμα, το οποίο υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο πρέπει να το καταθέσει η κυβέρνηση στην Κομισιόν. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο παραπέμπεται στο απότερο μέλλον. Περιμένουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα να το
το φέρει στη Βουλή, να το συζητήσουμε, να γίνει μια ανοιχτή διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με την ελληνική κοινωνία εν τέλει. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε, ξέρετε, για μια απλή ανατάραξη της ελληνικής οικονομίας. Εδώ μιλάμε για μια πολύ βαθιά κρίση. Και η ελληνική οικονομία έρχεται από μια μεγάλη κρίση, την οποία την άφησε πίσω της πολύ πρόσφατα. Μια δεκαετή κρίση, η οποία πόνεσε πολύ τους Έλληνες. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε πώς σχεδιάζουμε λοιπόν το μέλλον. Και εδώ πρέπει να σας πω, επειδή χθες είδαμε και τα στοιχεία από τον προϋπολογισμό. 6,5 δις είναι η τρύπα στα έσοδα σε σχέση με τα προβλεπόμενα, με σχέση με τον σχεδιασμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω και δύο σχόλια πάρα πολύ σύντομα. Ναι. Επειδή έχουμε αυτό το πολύ ανησυχητικό καμπανάκι για τα έσοδα. Πρώτον, πού θα βρισκόταν σήμερα η ελληνική οικονομία αν δεν υπήρχε το μαξιλάρι ασφαλείας, όταν έχει μια τόσο μεγάλη τρύπα στα έσοδα? Mm-hmm. Θα οδηγούμασταν πάλι σε καταστάσεις χρεοκοπίας. Mm-hmm. Αποδεικνύεται λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν το μαξιλάρι ασφαλείας που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τότε η αξιωματική αντιπολίτευση στυλίτευε αυτή την κίνηση. Και δεύτερον, επιτρέψτε μου να πω, δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε από την αρχή της κρίσης της πανδημίας. Τι πρέπει να γίνει στην ελληνική οικονομία? Πρέπει να υπάρξει εμπροστοβαρής γενναία στήριξη. Αλλιώς οδηγούμαστε σε αυτό το φαύλο κύκλο της κατάρρευσης των εσόδων, mm-hmm. της μείωσης κατανάλωσης, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Αν είχε προχωρήσει η κυβέρνηση εγκαίρως σε ενίσχυση της οικονομίας στην αρχή της κρίσης, όπως εμείς προτείναμε με το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι», δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο κατάρρευσης των εσόδων σήμερα. Να μας κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Χαρίτση, για τα ελληνοτουρκικά, γιατί κάνετε πάρα πολύ κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έχει επιβάλει με κάποιο τρόπο κυρώσεις προς την Τουρκία. Υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί? Όχι να επιβάλει κυρώσεις προς την Τουρκία. Όχι να επιβάλλει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Και η κριτική την οποία κάνουμε είναι πάντα πάρα πολύ τεκμηριωμένη. Τι λέει αυτή η κριτική? Λέει ότι στις 30 Ιουνίου του 2019, στην τελευταία σύνοδο κορυφής στην οποία συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας ως Πρωθυπουργός Ελλάδας, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, πέτυχε τότε μαζί με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη, για πρώτη φορά στο σχέδιο απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εφόσον η Τουρκία προχωρήσει σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τι έχει γίνει ναι. τους τελευταίους μήνες? Είχαμε το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, είχαμε την εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών στον Εύρο πριν από λίγους μήνες. Έχουμε τις κινήσεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα υπάρχει στο Αιγαίο. Κυρώσεων έτοιμο. Περιμέναμε πλέον λοιπόν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλους αυτούς τους μήνες, από το Σεπτέμβρη, να ζητήσει την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας που κατακτήσαμε λίγους μήνες πριν. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Και ο κ. Μητσοτάκης. Θα πέτρεπε τον Ερντογάν οι κυρώσεις αυτές? Επιτρέψτε μου να το πω. Είναι ένας μοχλός πίεσης. Αναμφίβολα. Είναι ένας μοχλός πίεσης. Και όταν μιλάμε για οικονομικές κυρώσεις, ξέρετε και η τουρκική οικονομία δεν βρίσκεται και στα καλύτερά της. Θα ήταν ένα πολύ ισχυρός μοχλός πίεσης προς τον Ερντογάν. Όμως περιμέναμε τον κ. Μητσοτάκη, έστω σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, μετά από όλη αυτή την καθυστέρηση όλων αυτών των μηνών, να θέσει το ζήτημα. Δυστυχώς και πάλι δεν τέθηκε το ζήτημα. Παραπέμπεται σε ένα μέλλον αβέβαιο. Μάλιστα, χθες οι πληροφορίες από τη Γερμανία έλεγαν ότι η κυρία Μέρκελ δεν θέλει να συζητηθεί σε επόμενη σύνοδο κορυφής. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας γεμίζει με ανησυχία. Ο διάβολος της κυρία Μέρκελ πάντως είναι ανοιχτός. Και καλώς είναι ανοιχτός. Και πρέπει να είναι ανοιχτός. Και επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή μιλήσατε για την κριτική, εμείς η άλλη κριτική την οποία κάνουμε είναι ότι πρέπει τα ζητήματα σχέση με την Τουρκία, πέρα από την μία διαφορά την οποία έχουμε για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, τα ζητήματα είναι ευρωτουρκικά, δεν είναι αμιγώς ελληνοτουρκικά. Πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες της. Πρέπει να διεθνοποιηθούν τα ζητήματα που έχουμε με την Τουρκία. Εμείς αυτό κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε πάρει την πρωτοβουλία για την Ευρωμεσογειακή Σύνοδο, όπως θα θυμάστε τότε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, το οποίο δυστυχώς. Θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει ευτυχώς που ο Εμμανουέλ Μακρόν πήρε την πρωτοβουλία. Ναι. Γιατί δυστυχώς δεν έγινε από την ελληνική κυβέρνηση. Ευτυχώς. Και βεβαίως, επειδή εμείς μιλάμε για ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, επιτρέψτε μου από μια κουβέντα και γι' αυτό. Γιατί έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση το τελευταίο διάστημα και πρέπει να πω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτό έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Η Συμφωνία των Πρεσπών. Σκεφτείτε πού θα βρισκόμασταν σήμερα αν δεν είχε μεσολαβήσει η Συμφωνία των Πρεσπών, αν με αυτήν την επιθετικότητα από τη μεριά της Τουρκίας δεν είχαμε καταφέρει στα βόρεια σύνορά μας να μην επιτρέψουμε την διείσδυση της Τουρκίας
από τον Βορρά, αν δεν είχαμε δώσει τη δυνατότητα στα Δυτικά Βαλκάνια να ακολουθήσουν μια ευρωπαϊκή προοπτική, πού θα βρισκόμασταν σήμερα, τι δυσκολίες θα είχαμε, αυξημένες δυσκολίες σε σχέση με την επιθετικότητα που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι με αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας χθες στη Βουλή για την ναύτιξη, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο και ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λέω, ότι είναι του λιμενικού και ότι έγινε σε. Μα όλες οι ναύτιξες εκδίδονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι δυνατόν να μην το ξέρει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτό? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές. Περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία και βεβαίως από την κυβέρνηση να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και βεβαίως εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να χαραχτεί εθνική στρατηγική. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό και τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρξει επιτέλους εθνική στρατηγική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε να συναντήσουμε την Ηλιάνα Πετρή, η οποία είναι στα δικαστήρια του Πειραιά, καθώς σήμερα η Ηλιάνα καταθέτει ο Δήμαρχος